εξάλληψη του αξιοπίνου, της εξάλληψης του αξιοπίνου παραβάσεων του ελεύθερου ανταγωνισμού εφόσον έγινε καταβολή των προστήμων. Είναι πολύ γνωστό ότι ο θεσμός εξάλληψης του αξιοπίνου δεν αποτελεί ένα νεωτερισμό, αλλά είναι ένας πανάρχιος θεσμός. Υπάρχει και στον ποινικό κώδικα, ακόμη και στην κλοπή. Εδώ προβλέπεται ότι αν καταβληθεί ή τακτοποιηθεί η ευθύνη διοικητική με πρόστιμο πλήρως, τότε εξαλείφεται το αξιόπινο. Η προηγούμενη διατύπωση αναφερόταν σε εξάλληψη του αξιοπίνου και των σειραιόντων εγκλημάτων. Μπορούσε να δημιουργηθεί μια σύγχυση, γιατί ο όρος ηρωή αναφέρεται τόσο στα εγκλήματα που τελούνται με μία πράξη, τελείται μία πράξη και ενδεχομένως συσχετίζεται με πάνω από ένα νόμος, ή και στα εγκλήματα τα οποία έχουν τελεστεί με περισσότερες πράξεις και αποτελούν κάτι διαφορετικό και πρόσθετο. Προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση, διότι οπωσδήποτε εδώ η εξάλληψη του αξιοπίνου αφορά μία και μόνο πράξη παραβίασης του ελεύθερου ανταγωνισμού, άλλαξε η διατύπωση και αναφέρει πλέον ότι εφόσον πληρωθεί το πρόστιμο ή λάβει χώρα απαλλαγή από αυτό, εξαλείφεται το αξιόπινο των σχετικών εγκλημάτων που στοιχειοθετούνται με την ίδια παράβαση και επέρχεται πλήρης απαλλαγή. Αυτή είναι η νέα διατύπωση, η οποία είναι απλή, είναι σαφής και είναι σαφές ότι η εξάλληψη αναφέρεται στην ίδια παράβαση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.